Πρώτα θα ήθελα να μας φοβήσω. Όταν τώρα μετά 5 χρόνια όταν πέρασαν, βλέπουμε τι έγινε και μπορούμε τώρα να το θεωρούμε ότι ήθελαν πρώτα μόνο να μας φοβήσουν. Δεν ήθελαν κάτι, μήπως περίμεναν ότι θα υποχωρήσουμε, ότι θα γυρίσουμε. Δεν ξέρω τι σχέδιο είχαν, αλλά δεν νομίζω ότι είχαν κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο και ότι ήθελαν και ότι ήξεραν τι κάνουν. Προσπάθησαν με τη βία να υποχωρούμε. Αλλά όταν είδαν ότι δεν πέτυχαν με αυτό, μετά άρχισαν να κάνουν και άλλες ζημιές. Επειδή προσήλθαν και οι μοναχοί και μοναχές στην ενότητα, τότε με κανονική εκκλησία, που ήταν και εξαρχία, ήδη στον επίπεδο της εξαρχίας, με αυτή τη μέρα, την ίδια μέρα, όταν δημοσιεύτηκε ότι προσέρχονται και οι μοναχοί και οι μοναχές, εμένα με έβαλαν προφυλακή για 1 μήνα. Δεν ήξεραν τι να κάνουν και τώρα έτσι το σκέφτομαι, γιατί το έκαναν, επειδή δεν είχαν λόγο, έτσι ήρθαν μόνο στο διαμέρισμα που λειτουργούσαμε και ήθελαν αμέσως να σταματήσουμε τη λειτουργία και εμείς απαντήσαμε ότι μόνο οι νεκροί θα μας βγάλουν πριν να τελειώσουμε τη λειτουργία. Περίμεναν να τελειώσουμε τη λειτουργία και μας συνέλαβαν τότε και μας έβαλαν στη φυλακή. Μας κρατούσαν 1 μήνα προφυλακή, πάλι νομίζοντας μήπως ότι θα φοβηθούμε και θα υποχωρήσουμε. Χωρίς δικαστήριο ήταν αυτό, δηλαδή είναι προφυλακή. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε, αυτό είναι αυτή την κατάσταση πριν να δικαστεί κάποιος. Είναι προφυλακή. Την προφυλακή μπορεί να πάει κάποιος εγκληματίας, δηλαδή που φοβιέται, που φοβούνται από αυτόν ότι πάλι θα το κάνει αυτό που το έκανε. Αν είναι κλοπή ή αν είναι ληστεία ή αν είναι κάτι άλλο. Αλλά για έναν επίσκοπο, για να το βάλεις προφυλακή πριν να τον καταδικάσεις, είναι γιατί εγώ ούτε τα έφυγα, ούτε το έργο μου ήταν εκεί, στη χώρα. Τέλος πάντων, δεν πέτυχαν με αυτόν τον τρόπο και μετά έστειλαν, τώρα πιστεύω και το είπα μερικές φορές και το επαναλάβω, ότι πιστεύω ότι έστειλαν από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας μας κάποιους αστυνόμους, που κυκλοφόρη με μάσκες, δηλαδή μπήκαν στο κτίριο, ευτυχώς εγώ δεν ήμουν μέσα στο κτίριο, μπήκαν βιαία με τα όπλα που τα είχαν και έκοψαν τα μαλλιά στις μοναχές που ήταν στο κτίριο. Βλέπετε τι ντροπή, γιατί το έκαναν αυτό. Αλλά ήταν κάτι πάλι το θεωρώ για να μας φοβήσουν. Δεν το πέτυχαν. Μετά πυρπόλησαν το κτίριο και έφυγαν. Όταν είδαν ότι και αυτό δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα που το περίμεναν, μετά συνέχισαν με τα δικαστήρια. Το ένα, το άλλο και 10 υποθέσεις είχα στα δικαστήρια. 10 κατηγορίες. Ξέρετε, μόνο αυτό το καιρό που το έχασα είναι κάτι που τώρα με κάνει να προσευχώ το Θεό να μου δώσει λίγο περισσότερο καιρό για να έχω να προσευχηθώ, επειδή σε αυτό το περίοδο που έπρεπε να πάω στα δικαστήρια απασχολούμουν μόνο με αυτά τα δικαστικά θέματα. Μπορείτε να καταλάβετε ένα επίσκοπο που έχει πνευματικό ρόλο να απασχολείται με αυτά τα δικαστικά θέματα και 10 υποθέσεις. Ως δικηγόρος έγινα. Ήδη μελέτησα τον νόμο τόσο πολύ που μπορώ τώρα και δικηγόρος να είμαι. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν πέτυχαν ούτε με αυτό.
κατηγόρησαν πρώτη φορά όταν μας καταδίκασαν για την πόλωση, πώς να το πούμε, του εθνικού μίσους ή διασπορά. Ναι. Και μας καταδίκασαν 2,5 χρόνια φυλακή. Υπήρχε μεγάλη πίεση από των κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ευχαριστούμε τώρα και θα ήθελα και εσείς να το ξέρετε στους πολλούς οργανώσεις και εδώ στην Ελλάδα, πρώτα στην Εκκλησία της Ελλάδος, τον Αρχιεπίσκοπο, στους καθηγητές και συγκεκριμένα στον κύριο καθηγητά εδώ παρόν, κύριο Τρίτο, που έγραψαν αρκετά και έκαναν πίεση από παντού για να αλλάξει αυτή την ποινή. Και μετά 8 μήνες με απελευθέρωσαν από τη φυλακή. Με την πίεση βέβαια. Δεν ήταν, αν δεν υπήρχε αυτή την πίεση, πιστεύω ότι το κράτος δεν περίμενε τόσο πιέσεις ότι θα λάβει αυτό το θέμα. Και όταν είδε ότι και από την Αμερική, το πιο σπουδαίο είναι ότι και από την Αμερική είχε μεγάλη πίεση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ξέρετε ότι αυτοί περιμένουν τώρα να βγουν στο ΕΟΚ και έχει σημασία μεγάλη που είχε πίεση από αυτούς. Μας επελευθέρωσαν. Μετά μας έβαλαν τη δεύτερη φορά στη φυλακή και από τη μία υπόθεση δικαστική έμεινε, από τις αυτές 10 υποθέσεις δικαστικές έμεινε ακόμα μία που 2 φορές μας απελευθέρωσε το βάθμιο δικαστήριο, 2 φορές το γύρισαν πίσω το δεύτερο βάθμιο και τώρα πάλι περιμένουμε δικαστήριο για αυτό το θέμα που το είχα. Δηλαδή, ήταν απελευθερώσει 2 φορές. Έτσι σύντομα ήταν τα γεγονότα σύγχρονα που πιστεύω κάποιοι από εσάς το έχετε ακούσει, τα έχετε διαβάσει. Και δεν θα ήθελα περισσότερα να μιλήσουμε για αυτά. Αν σας ενδιαφέρει και πιστεύω ότι σας ενδιαφέρει κάτι για την ζωή στην φυλακή, για την πνευματική κατάσταση των φυλακισόμενων εκεί, για τη δράση της Εκκλησίας, αν μπορώ και το πρόσωπό μου σε αυτή την ατμόσφαιρα εκεί, αυτό μπορώ να σας το απαντήσω μετά τις ερωτήσεις σας, αλλά γι' αυτό σας είπα ότι σύντομα τα κάνω εισαγωγή και αν θέλετε εσείς κάτι να ρωτήσετε, θα είμαι στη διάθεση να απαντήσω. Ευχαριστούμε τον Μακαριώτη, είναι πολύ ωραία αυτή η σύντομη παρουσίαση, η οποία πραγματικά είναι μια κατάθεση μαρτυρίας και κατάθεση ψυχής, διότι μας είπε μερικά πράγματα αμετρώς σε σχέση με αυτά τα οποία έζησε και ο ίδιος και πραγματικά μας θυμίζει πολλές φορές χωρίς να υπερβάλλουμε τους πρώτους μάρτυρες των πρώτων χριστιανικών χρόνων, τους Αποστολικούς Πατέρες, τον Απόστολο Παύλο και πολλούς άλλους. Εκείνο που όπως είπε και ο ίδιος, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα, αν υπάρχουν ερωτήσεις θα τις θέσουμε σύντομα έτσι σε ένα πλαίσιο κάποιον αριθμό χωρίς να ας πούμε, καταφραζόμαστε τον χρόνο. Πολύ ευχαρίστως.